Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας φέρω το μικρόφωνο κοντά, γιατί έχω πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και δεν ξέρω και τι να απαντήσω, πραγματικά. Δεν με ακούτε συχνά, λέω, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λοιπόν, έστειλε μια φίλη και ρωτάει τα ακόλουθα. Θέλω να μας μιλήσεις για μακροχρόνιες παράλληλες σχέσεις. Δηλαδή που και οι δυο είναι παντρεμένοι και έχουν μεταξύ τους παράλληλη σχέση. Της λέω, δώσε μου περισσότερες πληροφορίες. Λέει, είναι και οι δυο δεσμευμένοι, γύρω στα 65, και εδώ και 25 χρόνια συνδέονται ερωτικά με άλλον άνθρωπο και απλά ζουν τον έρωτα τους κρυφά. Και συνεχίζεται όλο αυτό για χρόνια. Πόσο ψυχοφθόρο είναι και τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα? Όταν για χρόνια υπάρχει παράνομη σχέση και αυτό συνεχίζεται απλά και σταθερά χωρίς να αλλάζει κάτι. Απλά ζουν παράλληλα τη σχέση τους. Τι συνέπειες έχει σε αυτούς και τις οικογένειες τους που κάποια άτομα, τα παιδιά π.χ. και τα εγγόνια τους το γνωρίζουν? Λοιπόν, αν σας πω ότι δεν μου συνέβη και να διαχειριστώ τέτοιο περιστατικό στο γραφείο, θα σας πω ψέματα. Life happens. Η ζωή συμβαίνει. Το έχω δει. 20 χρόνια ήταν αυτή η ιστορία. 20 χρόνια παράλληλη σχέση του συζύγου, ο οποίος είχε φτιάξει παράλληλη σχέση με μια κυρία που ήταν παντρεμένη την περίοδο που φτιάξαν την παράλληλη σχέση, παντρεμένη, χώρισε αυτή στο μεσοδιάστημα και η σύζυγος αναγκάστηκε να το μάθει 20 χρόνια μετά, δηλαδή παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις και σημάδια ότι κάτι πήγαινε στραβά, έπρεπε να γίνει κάτι εντελώς εξόφθαλμο για να το μάθει και μου είχε κάνει πολύ αλγινή εντύπωση. Μου είχαν κάνει σε εκείνη την υπόθεση αλγινή εντύπωση δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα ήταν η επιμονή της συζύγου, πάση θυσία, ό,τι και να γινόταν, από τη στιγμή που ο άντρας της ήταν ερωτευμένος με μια άλλη γυναίκα για 20 χρόνια, ό,τι και να γινόταν, πάση θυσία, τον ήθελε μαζί της. Δεν ήθελε να χωρίσω με τίποτα. Αυτό μου είχε κάνει αλγινή εντύπωση. Πολύ αλγινή εντύπωση. Γιατί θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε έναν άνθρωπο. Εάν ο άλλος δεν μας θέλει μία, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν το θέλουμε εμείς χίλιες. Δεν την κατακρίνω τη γυναίκα. Λέω ότι μου έχει κάνει αλγινή εντύπωση και προχωρώ στο να πω ότι αυτή η γυναίκα σαφώς με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο έχει μεγαλώσει, κάποιες συγκεκριμένες πεποιθήσεις έχει, κάποια παραδείγματα ακολουθεί και έχει κάποια αιτιολογία η συμπεριφορά της. Ούτως ο άλλος, το αίτημά της προς εμένα δεν ήταν πώς να ξεπεράσει αυτή την προσκόλληση που έχει προς ένα σύζυγο ο οποίος ανακάλυψε ότι για επί 20 συναπτά έτη την απατούσε. Το αίτημά της ήταν, βοήθησε εμένα να φέρω τον άντρα μου πίσω. Το οποίο αίτημά της επιτεύχθηκε. Και εδώ έρχεται το δεύτερο πράγμα που μου έκανε αλγινή εντύπωση. Ήταν ότι αυτός ο κύριος, παρόλο που διακήρυτε την αγάπη του, την αφοσίωσή του, την δεν ξέρω εγώ τι, την αιώνια του, το μεγάλο του έρωτα προς την παράλληλη του σχέση, μόλις το έμαθε η γυναίκα του και έδρασε καταλυτικά και αυτή, και σε εκείνη την περίπτωση τα παιδιά ήταν σύμμαχοι της μητέρας, μεγάλα παιδιά τώρα μιλάμε για ενήλικα παιδιά, έβαλε την ουρά στα σκέλια και έμεινε με τη σύζυγο. Παρόλο που εμένα μου είχε πει προσωπικά όταν είχε έρθει μόνος του ότι εγώ αγαπάω την άλλη γυναίκα, δεν αγαπώ τη σύζυγο. Και επίσης αλγινή εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι η άλλη γυναίκα ανέχτηκε για 20 ολόκληρα χρόνια να είναι ένα κρυφό μυστικό ενός άνδρα ο οποίος δεν είχε τα κότσια να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με τη ζωή του. Θέλεις να παραμείνεις με τη γυναίκα σου, κύριε? Παράμεινε με τη γυναίκα σου και κόψε τις εξωσυζυγικές σου δραστηριότητες. Θες να παραμείνεις με τη φιλενάδα σου, χώρισε με τη γυναίκα σου, ανάλαβε τις υποχρεώσεις σου και μείνε με τη φιλενάδα σου. Γιατί μου λέει αυτός, εγώ αν χωρίσω θα χάσω λεφτά, θα δώσω λεφτά, ξέρω εγώ τα περιουσιακά, το ένα, το άλλο, δεν θα έχω χρήματα να χωρίσω. Άρα τα χρήματα έπαιζαν βασικό ρόλο στο σύζυγο. Στη σύζυγο έπαιζαν βασικό ρόλο η κοινωνική εικόνα. Και τα χρήματα επίσης, γιατί έλεγε δεν θέλω τη σύνταξή του να την παίρνει άλλη. Για κάποιο λόγο ήταν βέβαια ότι θα πέθαινε αυτός πριν από αυτήν.
Δεν θεωρώ και απίθανο. Sorry που γελάω, αλλά δεν είναι ζωή αυτή να είσαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες ή ανάμεσα σε δύο άντρες. Δεν είναι ζωή. Δεν το έχω βιώσει καμιά φορά να έχω δύο ερωτικούς συντρόφους παράλληλα. Αλλά ειδικά άμα είναι και μακροχρόνιες σχέσεις, πλέον είναι σαν να έχεις δύο γυναίκες ή δύο άνδρες. Που έχουν και δύο απαιτήσεις, έχουν και δύο γκρίνιες, έχουν και δύο χτυτικότητα κτλ. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο πρόσωπο, σε αυτή την περίπτωση αυτή δεν συνέχισε να είναι παντρεμένη. Είχε την εντυμότητα να χωρίσει από τον άντρα της όταν κατάλαβε ότι αγαπούσε εκείνον τον άλλον άντρα. Αυτό που μου έκανε έτσι στεναχώρια μεγάλη είναι το γεγονός ότι δεν ζήτησε βοήθεια να αναχτίσει την αυτοεκτίμησή της και να φύγει από εκείνη τη θέση στην οποία δεν ήταν καλά. Γιατί σαφώς το να σε κρύβει το τέρι σου και να βρίσκεται μαζί σου στα κρυφά ή τέλος πάντων να περιορίζει τη σχέση σας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που εκείνο το πλαίσιο είναι για να μην μαθευτεί από τη σύζυγο, δεν είναι και ότι καλύτερο να διατηρηθεί για 20 χρόνια. Δηλαδή για 20 χρόνια αυτή η γυναίκα δεν είχε εξόδους με αυτόν τον άντρα, δεν πήγαν ποτέ μαζί διακοπές, δεν πήγαν σε ένα εστιατόριο να φάνε, δεν πήγαν μαζί σε μια οποιαδήποτε εκδήλωση. Δηλαδή δεν είχαν κοινωνική ζωή, είχαν μόνο ζωή κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι με κλειστά παράθυρα να μην τους βλέπει κανείς. Δεν κατακρίνω τις παράλληλες σχέσεις. Ούτε τις σχέσεις με παντρεμένες, ούτε τις σχέσεις με παντρεμένους. Γιατί είμαστε άνθρωποι και λάθη θα κάνουμε. Και από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολύ συμβατικοί γάμοι ανάμεσά μας και η κοινωνία εξακολουθεί να θεωρεί το γάμο ότι είναι το νούμερο ένα κοινωνικό αγαθό για τους ανθρώπους κάποιες ηλικίες και πάνω τουλάχιστον, είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γάμοι συμβατικοί, άνθρωποι που παντρεύτηκαν χωρίς να είναι ερωτευμένοι, άνθρωποι που παντρεύτηκαν ερωτευμένοι και ο έρωτας χάλασε στην πορεία, σχέσεις που έχουν λήξει προκαιρού, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν τα κότσια να παραδεχθούν πως έχουν λήξει σχέσεις τους, επιλογές συντρόφων που γίνανε βιαστικά και άγουρα, έλλειψη θάρρους, διεκδικητικότητας, κονφορμισμός, δηλαδή να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με τους κοινωνικούς κανόνες και το τι θα πει ο κόσμος κλπ. Τώρα, θα κάνω μια εικασία, δεν ξέρω αν πέφτω μέσα, ότι εσύ φίλη που έχεις στείλει αυτό, ίσως είσαι η κόρη του κυρίου ή της κυρίας. Δεν μιλάς από θέση συζύγου απατημένου. Γιατί το ερώτημα σου είναι ξεκάθαρα για τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών των δύο που είναι και δύο γύρω στα 65, είναι παντρεμένοι και οι δύο και για 20 χρόνια έχουν παράλληλη ερωτική σχέση. Δεν ρωτάς πώς, τι συνέπειες ψυχικές θα έχει αυτό στη σύζυγό του ή στο σύζυγό της. Ρωτάς τι συνέπειες ψυχικές μπορεί να έχει αυτό το πράγμα στην κόρη ενός άνδρα που έχει παράνομο εξωσυζυγικό δεσμό για 20 χρόνια, στο γιο μιας γυναίκας, στην κόρη μιας γυναίκας, στο γιο ενός άνδρα ή στα εγγόνια του. Καταρχάς θέλω να σας πω το ακολούθο. Είναι θέμα μεταξύ του ζευγαριού το αν υπάρχει εξωσυζυγική σχέση. Αν είναι ο πατέρας σου αυτός που απατάει, απατάει τη μάνα σου, δεν απατάει εσένα. Αν είναι η μάνα σου αυτή που απατάει, απατάει τον πατέρα σου, δεν απατάει εσένα. Με όλη μου την αγάπη. Δεν είναι εσένα που απατάει. Δεν είναι δικό σου θέμα, έστω και αν εσύ είσαι 40 χρόνο. Δεν μπορεί να είσαι 40, ξέρω αν ο πατέρας σου είναι 65, μπορεί να είσαι κάνει στα 25 και εσύ να είσαι 40. Και ο πατέρας σου στα 40 του να ξεκίνησε μια παράνομη, όπως την περιγράφει, σχέση, μια παράλληλη, μια εξωσυζυγική σχέση με μια άλλη γυναίκα παντρεμένη, να έχει υποπέσει στην αντίληψή σου ότι έχεις τη σχέση αυτή με αυτή τη γυναίκα, να κρατάει το φασάτ το κοινωνικό, να κρατάει το κοινωνικό προσωπείο ότι και καλά είναι οικογενειάρχης, εσύ να ξέρεις ότι πίσω από τη μάνα σου και πίσω από εσάς έχει τη ζωή του, ή μπορεί να έχει και το θάρρος, παύλα θράσος, να σας έχει παρουσιάσει την ερωμένη του. Δεν ξέρω. Δεν είναι σένα που απατάει. Είναι τη μάνα σου που απατάει. Δεν σου πέφτει λόγος. Με ποια έννοια δεν σου πέφτει λόγος? Με την έννοια του ότι δεν είναι δική σου δουλειά να λύσεις τα δικά τους μπερδέματα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη σχέση με το γονέο σου μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη σχέση της άλλης της γυναίκας ή του άλλου του άνδρα. Δηλαδή, τα αρχικά ζευγάρια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχουν αυτή την αρρωστημένη κατάσταση, δεν είναι υγιής κατάσταση να είναι σε ένα γάμο στον οποίο να υπάρχει παράλληλα άλλη σχέση για 20 χρόνια. Και θα σου πω και το εξής. Είπα προηγουμένως μιλώντας για το περιστατικό που έχω υπόψη μου, ότι αναγκάστηκε να το μάθει, γιατί υπάρχουν τα σημάδια εκεί από την αρχή.
Εάν μία γυναίκα, ένας άνδρας, θέλει πραγματικά τον σύντροφό του και θέλει να έχει αληθινή σχέση με τον σύντροφό του, με τον σύντροφό της, το καταλαβαίνει όταν ο άλλος ξεπορτίζει, όταν η άλλη ξεπορτίζει. Το καταλάβει τον πρώτο μήνα, το καταλάβει τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, τον πέμπτο μήνα, τον ένα χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο, 20 χρόνια. Είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάτι που να το καταλάβει? Άρα θέλω τυφλή. Και η γυναίκα του και ο άνδρας της. Θέλω τυφλούν. Για ποιο λόγο θέλω τυφλούν, δεν ξέρω. Ο πιο συνήθις λόγος, οι πιο συνήθεις λόγοι που θέλω τυφλούν άνθρωποι όταν τους απατάει το τέρι τους είναι οικονομικοί και κοινωνικοί. Και ψυχολογικοί, με την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά και φοβούνται να χωρίσουν. Εάν ήθελε το τέρι τους να το καταλάβει, θα το καταλάβαινε. Είναι ξεκάθαρο όταν η προσοχή και η αγάπη και ο έρωτας και η σημασία από το τέρι μας φεύγει από μας και πάει κάπου αλλού, το νιώθουμε. Αλλά μπορεί να εθελοτυφλούμε. Όλοι μας, και ψυχολόγοι να είμαστε, μπορεί να εθελοτυφλούμε. Μπορεί να είμαστε μέσα σε ένα γάμο, στον οποίο να είχαμε κάποιες πολύ ωραίες στιγμές, να είχαμε κάποια όμορφα πράγματα και να κρατιόμαστε από αυτά τα όμορφα πράγματα και να αφήνουμε τη ζωή να κυλάει, να περνάει και να κλείνουμε τα μάτια στις αλλαγές του συντρόφου μας, της σύντροφου μας. Είναι μια δική μας προσωπική, εσωτερική, υποσυνείδητη απόφαση να μην πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα ή δεν ξέρω εγώ, να μην πιάσουμε το πρόβλημα από τα μαλλιά. Τα παιδιά μας δεν φταίνε σε τίποτα. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αν με ακούει μια σύζυγος που άνδρας της την απατά για 20 χρόνια, 25 χρόνια όπως στην περίπτωση αυτή, με ακούει ένας σύζυγος που η γυναίκα του τον απατά για 20-25 χρόνια, ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τους ώστε να μην το φορτωθούν τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Όμως δεν μπορούμε να πιέσουμε κανένα, ούτε να χωρίσει από το γάμο του ή από το γάμο της, ούτε να χωρίσει από την εξωσυζυγική σχέση του ή την εξωσυζυγική σχέση της. Αυτά τα πράγματα είναι επιλογές ελευθερίας. Και να σου πω, επειδή έχω γνωρίσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, μέσα από τις εξομολογήσεις εντός αγωγικών που έχω ακούσει στο γραφείο και μέσα από τόσες χιλιάδες επιστολές που λαμβάνω, και ακόμη και τώρα που δεν κάνω email, λαμβάνω επιστολές. Τις έχω σε ένα φάκελο, αν μπορέσω να τις δω, αλλά δεν κάνω πλέον επιστολές πάνω στα mail, όπως έχω εξηγήσει από 8 Απριλίου. Λοιπόν, ξέρεις πώς οι άνθρωποι παντρεύτηκαν χωρίς να αγαπήσουν, παντρεύτηκαν άγουρα, παντρεύτηκαν από κοινωνική πίεση, παντρεύτηκαν από συνθήκες που δεν ήταν υγιείς. Έκαναν παιδιά, έκαναν οικογένειες, αγαπούν τα παιδιά τους, θέλουν τα παιδιά τους. Όμως ήταν άδικοι μέσα στους γάμους τους. Και μπορεί να ξανασυναντήθηκαν μετά από χρόνια με την πρώτη τους αγάπη. Έχω δει πολλές τέτοιες ιστορίες. Θυμάμαι τώρα μια γυναίκα, μακαρίτης, έχει πεθάνει λόγω ηλικίας, όχι με άλλο τρόπο, η οποία μου έλεγε ότι όταν ήταν νεαρή, αγαπούσε έναν από το χωριό της, ο οποίος ήταν πολύ όμορφος, μου λέει αυτός ο άντρας, και τον αγαπούσε, τον ήθελε, αλλά δεν το εξέφραζε. Της είχε μάθει, την είχαν μεγαλώσει ώστε να μην εκφράζει τα συναισθήματά της. Και αυτός ο άντρας ζήτησε να την παντρευτεί. Δεν τη ρώτησαν καν οι γονείς της, απέρριψαν την πρόταση γάμου του ανδρός αυτού, επειδή ήταν κατώτερης κοινωνικής τάξης. Και αυτός παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα. Και αυτή παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία, τότε, στα 30 της. Θεωρούνταν πολύ μεγάλη, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 40, να παντρευτεί στα 30 της μια γυναίκα. Παντρεύτηκε αυτή στα 30 της, με έναν άνδρα που δεν τον αγαπούσε, δεν τον ήθελε. Της τον έδωσαν οι γονείς της επειδή ήταν άξιος γαμπρός και είχε ξεμείνει κιόλας αυτή, ήταν και γεροντοκόρη τότε. Μιλάμε τώρα και πριν, ξέρω εγώ, 80 χρόνια. Τον πήρε αυτόν τον άντρα, δεν τον αγάπησε ποτέ, δεν ήταν ποτέ ευτυχισμένη μέσα στο γάμο της, πέθανε ο άντρας της όταν αυτή ήταν γύρω στα 80 και επέστρεψε από την πόλη που ζούσε στο χωριό της, επέστρεψε δηλαδή, είχε παντρευτεί και είχε πάει στην πόλη, επέστρεψε στο χωριό της, όπου εκεί ξανά συναντήθηκε με την πρώτη της αγάπη, ο οποίος ήταν επίσης χείρος, και μου έλεγε ότι έζησαν μαζί, όχι ακριβώς μαζί, έζησα μια ερωτική σχέση θυελώδη για 4-5 χρόνια. Και είχε έρθει σε μένα σε ηλικία 85 ετών, όταν πέθανε αυτή η πρώτη της αγάπη, απαρηγόρητη από το πένθος που έχασε την πρώτη της αγάπη. Δεν ξέρω τι είδους σχέση είχαν από το 80 μέχρι το 85. Μπορεί να ήταν και καθαρά πλατωνική σε αυτή την ηλικία, μπορεί και όχι. Αλλά για εκείνη τη γυναίκα, τα 45 χρόνια που έζησε με τον άνδρα της δεν ήταν σημαντικά.
Δεν είχε ζητήσει να πάει σε ψυχολόγο όταν πέθανε ο άντρας της. Όταν πέθανε όμως η πρώτη της αγάπη που έζησαν αυτά τα λίγα χρόνια με επαφή, με συνεχή επαφή, καθημερινή επαφή ο ένας με τον άλλο, ήταν απαρηγορητή και χρειάστηκε ψυχολόγο. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος από το οικογενειακό σου περιβάλλον που διατηρεί για 20 χρόνια μια εξωσυζυγική παράλληλη σχέση, μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής του αυτή η γυναίκα. Και μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής της. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί να αγαπιούνται πραγματικά. Μπορεί να είναι και μια προβληματική κατάσταση παράλληλη με την ήδη παρούσα προβληματική κατάσταση. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Όμως, ό,τι και να είναι, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι δική σου δουλειά να το αναλάβεις αυτό το πράγμα. Μπορείς να εκφράσεις στο πρόσωπο που είναι συγγενή σου και κάνει αυτή την εξωσυζυγική σχέση τη στενοχώρια σου, ή μπορεί να ζητήσεις να μιλήσεις με αυτό το πρόσωπο και να πεις: θες να μου πεις γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, θες να μου πεις τη δική σου σκοπιά. Από τη στιγμή που το γνωρίζεις, μίλησε ανοιχτά. Αν είναι ο πατέρας σου, ο μητέρας σου, μίλησε ανοιχτά. Πες: ξέρω ότι έχεις παράνομο δεσμό με αυτόν τον κύριο για 25 χρόνια, με αυτή την κυρία για 25 χρόνια. Γιατί το κάνεις αυτό, τι νιώθεις για τη μάνα μου, τι νιώθεις για τον πατέρα μου, τι νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο, μίλησε μου. Γιατί είναι κρίμα να κατακρίνουμε τους γονείς μας ή να κατακρίνουμε οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους βρίσκονται σε μια θέση που δεν θα θέλαμε να βρίσκονται, αλλά βρίσκονται, χωρίς να ακούσουμε τη δική τους πλευρά. Άκουσε τη δική του πλευρά και σου υπενθυμίζω, τη δική της πλευρά, και σου υπενθυμίζω ότι δεν είναι η δουλειά σου να κάνεις τον δικηγόρο του άλλου γονιού, ούτε η δική σου δουλειά είναι να κάνεις τον δικαστή. Και αυτό που μπορείς να μιλήσεις και στα παιδιά σου, γιατί μίλησες και για παιδιά και για αγκόνια, είναι ότι παλιότερα οι άνθρωποι έκαναν επιλογές ζωής που δεν ήταν καλές, παντρεύονταν νωρίς, παντρεύονταν για άλλους λόγους πέρα από την αγάπη, δεν χώριζαν οι άνθρωποι εύκολα και έτσι δημιουργούνταν τέτοιες συνθήκες που δεν είναι υγιείς, συνθήκες επαναλαμβανόμενης απιστίας. Η γνώμη μου, με όλη μου την αγάπη. Προσπαθώ να νιώσω ενσυναίσθηση για σένα, δεν μπορώ να έχω... να έχω ακριβώς αυτή την αίσθηση. Δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Δεν είχα ποτέ μου έγνοια ότι η μητέρα μου θα παντούσε τον πατέρα μου, ο πατέρας μου θα παντούσε τη μητέρα μου για να μπορώ να μπω στα δικά σου παπούτσια. Φαντάζομαι θα είναι κάτι δύσκολο. Εάν δυσκολεύεσαι μόνο να το διαχειριστείς, καλά θα σου κάνει να κάνεις και συνάντηση με κάποιο ψυχολόγο, κάποιες συναντήσεις για να βοηθηθείς με αυτό το θέμα. Αλλά σκέψου και το κομμάτι του να μιλήσεις με τον γονιό σου. Αυτά.